Τροπολογία για το κόμμα Καστιδιάρη. Ναι. Τι έχουμε εκεί, που πάμε, τι γίνεται. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν μας ακούσατε, δεν εφαρμόσατε αυτό που σας είπαμε και αναγκάζεται τώρα να φέρετε πρόσθετη διάταξη. Τι συμβαίνει, κύριε Πρόεδρε? Σήμερα θωρακίζουμε περαιτέρω. Ναι. Εκείνο το νομικό πλαίσιο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στο τμήμα του Αρείου Πάγου, να το πω με απλά λόγια, ναι, να μην εγκρίνει την κάθοδο του κόμματος Καστιδιάρη. Και γιατί αναφέρομαι στο κόμμα Καστιδιάρη? Διότι πρέπει να εντοπίσουμε, ναι, ποιος είναι ο πραγματικός αρχηγός του κόμματος αυτού και όχι αυτός ο οποίος θα βγει μπροστά να παίξει το ρόλο αυτό. Το νομικό πλαίσιο υπάρχει, θωρακίζεται ακόμα περισσότερο. Η απόφαση λαμβάνεται από όλο το τμήμα και όχι από μια υποσύνθεση του τμήματος και μου φαίνεται αυτό απολύτως λογικό. Αυτοί που γκρινιάζουν να έρθουν να στηρίξουν τη σχετική τροπολογία στη Βουλή, τουλάχιστον σε αυτό να μπορέσουμε να ομονοήσουμε, και από εκεί και πέρα η αρμοδιότητα περνάει στα χέρια της δικαιοσύνης. Θεωρώ όμως ότι πια ο νόμος περιγράφει με απόλυτη σαφήνεια, ναι, αυτό το οποίο κατά την άποψή μου πρέπει να γίνει και την απόφαση την οποία πρέπει να πάρει τελικά το δικαστήριο.